Τα είχε όλα. Γκολ, πλούσιες φάσεις, έντονες συγκινήσεις και οι 65.000 θεατές που πήγαν χθες στο Ολυμπιακό Στάδιο αποζημιώθηκαν από το θέαμα που πρόσφεραν και οι δύο ομάδες. Κυπελούχος 93-94 αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός που νίκησε τη φετινή πρωταθλήτρια ΑΕΚ με 7-5 στα πέναλτι. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε 2-0, ο κανονικός αγώνας έληξε 2-2 και η παράταση 3-3. Στα πέναλτι αστόχησαν από την ΑΕΚ ο Τσιάρτας και ο Δημητριάδης, ενώ από τον Παναθηναϊκό ο Μαραγκός. Στο καθοριστικό πέναλτι ευστόχησε ο Στράτος Αποστολάκης. Τις πολλές και καλές φάσεις του τελικού που ήταν διαφήμιση του ποδοσφαίρου περιγράφει τώρα ο Αλέξανδρος Θεοφιλόπουλος. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Σε λίγο θα αρχίσει ο 50ος τελικός, ή κατάλληλος ο 52ος τη διοργάνωση, και είναι το πιο σωστό αυτό, αφού δύο τελικοί δεν έχουν γίνει. Ύστερα από 45 χρόνια έδωσαν ραντεβού απόψε το βράδυ εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ που έχει εξασφαλίσει τον τίτλο της πρωταθλήτριας και πάει να κάνει τον double, και ο Παναθηναϊκός που παίζει για να πάρει έναν τίτλο. Και το σύστημα της έναρξης του τελικού. Μπερδεύτηκε ο Κοντσιδάκης, έγαζε την μπάλα, αντεπίθεση για την ΑΕΚ με τον Σλίσκοβιτς. Σλίσκοβιτς που ξεφεύγει για το μαρκάρισμα του Καλτζάκη. Μπαίνει στην περιοχή, θέλει να γυρίσει, θα κόψει και ο Ζουνίδης, μπαίνει στη φάση και ο Αποστολάκης. Την μπάλα που βγαίνει για τον Μπορέλη. Τελικός που αρχίζει να γίνεται γρήγορος. Ο Μπορέλη θα πάρει το φάουλ. Παίζεται όμως, λέει ο διαιτητής. Έγινε το λάθος. Μάρκος με τον Κασάπη. Καραγιάννης. Περνάει στον Αλεξανδρή που είναι έξω από την περιοχή. Αλεξανδρής που κάνει το δυνατό σουτ. Θα πέσει ο Βάντσικ, θα μπλοκάρει την μπάλα. Το πρώτο σουτ του τελικού. Πριν συμπληρωθεί το ένα το λεπτό. Μάρκος που γυρίζει για τον Αποστολάκη. Αποστολάκης που κάνει μια σέντρα για τον Βαζέχα. Η κεφαλιά από τον Βαζέχα. Εκπληκτική απόκρουση από τον Ηλία Ματζίδη. Σαβεύσκι θα κάνει το σουτ από μακριά. Θα διώξει ο Βάντσικ με γροθιές. Χρυστοδούλου για τον Μπορέλη, ωραία πάσα για τον Χρυστοδούλου. Βγαίνει ο Βαζέχα, ο Μάρκος του κάνει κεφαλιά για τον Βαζέχα που βγαίνει μόνο στο Βαζέχα. Το προλαβαίνει όμως ο Βλάχος, κάνει την προβολή. Συμπληρώθηκε το 22ο λεπτό του τελικού. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0. Αποστολάκης στο φάουλ που έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Παίρνει αρκετά μέτρα φόρα. Απευθείας η μπάλα πάνω στο τείχος, πάνω στον Σλίσκοβιτς. Κάνει κατά μέτωπον επίθεση, τον καταδιώκει και ο Αποστολάκης περνάει, ο Σλίσκοβιτς έρχεται, ο Νιόπλιας. Παίζεται, λέει ο διαιτητής. Έμεινε όρθιος ο Σλίσκοβιτς, ανοίγεται ο σταματής, μπαίνει στη φάση το σουτ, η μπάλα μόλις out. Μπορέλη γυρίζει πιο πίσω για τον Κολτσιδάκη, αυτός άφησε στον Νιόπλια. Νιόπλιας προωθείται, θα κάνει μια σέντρα, ξανά στο δεύτερο δοκάρι, τρέχει ο Χρυστοδούλου. Θέλει να κάνει το κοντρόλ, δεν βγαίνει η μπάλα. Νέα σέντρα, ο Βαζέχα δεν θα προλάβει. Πρόλαβε ο Βλάχος και πετάχτηκε στην πορεία της φάσης, στην πορεία της μπάλας. Η φάση όμως που συνεχίζεται και τελικά έχουμε πλάγι για τον Παναθηναϊκό. Συμπληρώθηκε το 25ο λεπτό, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0. Ο Στράτος Αποστολάκης, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού που εκτελεί το πλάγιο για τον Μάρκο. Έδιωξε ο Μανολάς, νέο πλάγιο. Στο ίδιο σημείο η μπάλα για τον Μπορέλη. Μαρκάρεται, θέλει να περάσει, έχουμε κόρνερ. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, Στράτος Αποστολάκης, στο κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Περνάει η μπάλα πίσω, ο Μπορέλη που δεν μπορεί να κάνει το σουτ. Έδιωξε εκεί ο Κασάπης. Η σέντρα από τον Χρυστοδούλου. Γεωργιάδης που δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά από τον Κοπιτσί. Τρέχει ο Σλίσκοβιτς. Θα χάσει την μπάλα. Έχουμε και κάποια νεύρα εκεί ανάμεσα στον Σλίσκοβιτς. Μονομαχίες δυνατές. Και έχουμε φάουλ που έγινε στον Σαμπανάσοβιτς. Πολύ γρήγορο παιχνίδι, με καλές φάσεις.
Οι δύο ομάδες που θα λέγαμε ότι παίζουν έχουν αποβάλει το άγχος, το έχουν αφήσει στα αποδυτήρια. Βαζέχα κάνει το κοντρόλ. Άφησε για τον Μπορέλη. Περνάει ο Μπορέλη, δίνει για τον Νιόπλια που βγαίνει σε θέση σέντρεφορ. Έχει μπροστά του το Μανολά, του κάνει την προσποίηση. Θα βγάλει και τη σέντρα. Δεν μπορεί να πιάσει την κεφαλιά εκεί ο Μάρκος, πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας. Τρέχει ο Γεωργιάδης να την προλάβει, θα την προλάβει. Συνεχίζεται η φάση. Γεωργιάδης στη σέντρα του. Ο Μπορέλη την κεφαλιά, πετάγεται ο Ατματζίδης κόρνερ. Μέσα σε ένα λεπτό ο Παναθηναϊκός φτάνει πολύ κοντά σε ένα γκολ. Στο 27 θα ξαναδείτε εδώ τη σέντρα που έγινε από τον Γεωργιάδη. Πετάχτηκε ο Μπορέλη στην πορεία της μπάλας, έπιασε την κεφαλιά. Ο Ατματζίδης, νέα εντυπωσιακή προσπάθεια από τον goalkeeper της ΑΕΚ, η μπάλα είναι corner. Corner που εκτελεί ο Αποστολάκης. Αποστολάκης γυρίζει πιο πίσω την μπάλα για τον Νιόπλια. Νιόπλιας που δίνει για τον Κολτσιδάκη και αυτός φέρνει στο Χριστοδούλου. Στο Δούνου για τον Γεωργιάδη. Γεωργιάδης που αφήνει στον Μάρκο. Ο Μάρκος θέλει να παίξει με τον Μπορέλη και έχουμε φάουλ. Είναι κοντά στην μπάλα ο Αποστολάκης, είναι ο Μπορέλη. Ο Ζουνής πιο πίσω, ο Μπορέλη απευθείας. Ναι, εντυπωσιακή προσπάθεια από τον Ηλία Ατματζίδη. Ασφαλώς και θα ξαναδούμε τη φάση αυτή. Ο Μπορέλη εκτέλεσε ένα φάουλ. Με πολύ δύναμη, πετάχτηκε όμως στη γωνιά του Ηλίας Ατματζίδης, το βλέπετε εδώ στο πρώτο πλάνο, έστειλε την μπάλα, κόρνερ. Εκτέλεσε ο Μπορέλη, η κεφαλιά. Το σούτ από τον Χριστοδούλου, εύκολη υπόθεση για τον Ατματζίδη να μαζέψει την μπάλα. Νιόπλιας. Ξεφεύγει ο Γεωργιάδης. Θα περάσει ο Γεωργιάδης. Μπαίνει ο Βαζέχας στη θέση σεντερφόρ. Ο Γεωργιάδης περνάει για το Μανουλά. Κάνει την παράλληλη σέντρα. Το πλασέ και το 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Εκπληκτική προσπάθεια από τον Γιώργο Γεωργιάδη. Θα την ξαναδούμε ασφαλώς. Τριπλάρισε εκεί όσους βρήκε μπροστά του. Τρίπλαρε και τον αμυντικό γκόλιθο της ΑΕΚ. Το Στέλιο Μανουλά. Γύρισε και εδώ ξαναβλέπετε τη φάση. Ο Γεωργιάδης θα κάνει το σπριν. Θα νικήσει το Μανουλά. Την κατάλληλη στιγμή θα γίνει. Γυρίζει την μπάλα στο Βαζέκα, κοιτάξτε, προλαβαίνει τον Βλάχο και την έξοδο του Ατματζίδη. Ο Ατματζίδης φαινόταν ανίκητος μέχρι το 32 και τελικά ο Βαζέχα, ο Κστόκ Βαζέχα θα ανοίξει το σκόρ εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Έχουμε το ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-1. Αλεξανδρής που κάνει ωραίο κοντρόλ, το σούτ από τον Αλεξανδρή, μπάλα στο δοκάρι. Η ΑΕΚ που φτάνει κοντά στην ισοφάριση, ο αρχηγός ο Αλέκος Αλεξανδρής που τραβάει τα μαλλιά του στη φάση αυτή, θα την ξαναδούμε μια φάση στο 38, θα την ξαναδούμε ασφαλώς, κοιτάξτε, άψογο κοντρόλ, τεχνική προσποίηση μπροστά στο Κολτσιδάκι, το σούτ, ο κεραμνός, άπλο στο χέρι του Βάντσικ, η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι του Παναθηναϊκού, παραμένει το 1-0 για τον Παναθηναϊκό, σκορ που διαμορφώθηκε από το 31ο λεπτό. 54ο λεπτό, εκτέλεσε ο Μπορέλη. Θα περάσει μπάλα από όλους και αυτό γκολ. Έχουμε το αυτοκόλ από το Στέλιο Μανολά. Ο Μπορέλη που βγάζει τη φανέλα του και πανηγυρίζει. Θα το ξαναδούμε ασφαλώς στο δεύτερο γκολ του Παναθηναϊκού. Κοιτάξτε εδώ ο Χουάν Χωσέ Μπορέλη. Στο δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ που κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Το εκτέλεσε στο 53. Τρέχει και στον συμπατριώτη του, τον Χουάν Ραμόν Ρότσα. Ο Μπορέλη που χαμογελάει, πανευτυχής. Θα ξαναδούμε τη φάση. Κοιτάξτε εδώ. Πέρασε μπάλα από όλους. Ευνηδιάστηκε ο Ατματζίδης. Έρχεται ο Μανολάς. Θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα της ομάδας του. Θα γίνει έτσι στο 54 το ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-2. Νιόπλια σου κάνει την τρίπλα πάνω στο ματί, περνάει, πάει στη γωνία, θα βγάλει τη σέντρα. Η μπάλα που δεν στρώνεται στο Χριστοδούλου. Η ΑΕΚ που παίζει γρήγορα με τον Τζάρδα και τον σταματή. Ωραία πάσα για τον Σλίσκοβιτς, παίζεται λέει ο υπόπτης, μπαίνει ο Σλίσκοβιτς, θα περάσει, πλασάρει και η μπάλα είναι out. Να ο Κροάτης που χάνει την πολύ μεγάλη ευκαιρία, την τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΚ να μειώσει το σκορ και να ξαναμπεί στο παιχνίδι, να ξαναμπεί στο τελικό. Εδώ βλέπετε την πάστα του Αλεξανδρή. Δεν σηκώνει ο επόπτης, παίζεται λέει. Φεύγει ο Σλίσκοβιτς, τριπλάρει και το Βάντσι, κοιτάξτε έρχεται πλάγια και τελικά στέλνει την μπάλα out. Σαβεύσκι που θέλει να βρει τον Δημητριάδη, αυτός ξανά στο Σαβεύσκι. Πάσα ωραία στον Αλεξανδρή, Αλεξανδρή στο σουτ και η ΑΕΚ μειώνει σε 2-1. Ένα πολύ όμορφο γκολ και ένας πολύ όμορφος συνδυασμός από πλευράς ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που στο 70 μειώνει σε 2-1.
Θα το ξαναδούμε αυτό το γκολ. Πανηγυρισμοί από τους οπαδούς ΣΑΕΚ. Κοιτάξτε εδώ. Η πάσα στον Σαββεύσκι. Ο Σαββεύσκι που κάνει ωραίο κοντρόλ. Κάνει την κίνηση ο Αλεξανδρής. Θα πάρει την μπάλα, θα πλασάρει με το αριστερό τον Βάντσικ. Θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα του Παναθηναϊκού. Έτσι γίνεται στο 70 το ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-2. Σταματής που δίνει στον Κοπιτσή. Κοπιτσής που θα βγάλει τη σέντρα. Η κεφαλιά και η ισοφάριση. Κεφαλιά από τον Βασίλη Δημητριάδη. Είναι η ισοφάριση για την ΑΕΚ. Στο 76 ο Βασίλης Δημητριάδης τον βλέπετε εδώ στο πρώτο πλάνο. Πανηγυρίζει. Έχουμε το 2-2 για την πρωταθλήτρια. Κοιτάξτε εδώ. Η πάσα από τον Κοπιτσή. Ο Δημητριάδης θα βγει μπροστά στην μπάλα. Έχει βγει ο Βάντσικ. Πάνω στον πειματισμό βρίσκει τον υψηλόσωμο goalkeeper του Παναθηναϊκού. Θα ισοφαρίσει ο Δημητριάδης. Θα γίνει έτσι εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Το ΑΕΚ Παναθηναϊκός 2-2. Τσάρτας προωθείται. Φτάνει έξω από τα καρέ. Θα κάνει το σουτ. Θα φύγει μπάλα το Βάντσικ. Με δεύτερη προσπάθεια ο Πολωνός θα μπλοκάρει την μπάλα. Καραγιάννης βαθιά παλιά για τον Κασάπη. Κασάπης που θα προλάβει, θα κάνει το γύρισμα. Θα μείνει μπάλα στον Δημητριάδη. Το πλασέ από κοντά. Το σούτ του Αλεξανδρή και έχουμε το 3-2 για την ΑΕΚ. Σε μια φάση διαρκείας Μάικ, ο Αλεξανδρής βγάζει καθώς στη φανέλα του. Εδώ βλέπετε τους οπαδούς ΑΕΚ που πανηγυρίζουν. Ο Σλίσκοβιτς, ο Σταματής, ένα κουμπάρι έγιναν όλοι. Ασφαλώς θα ξαναδούμε τη φάση. Μια φάση διαρκείας μέσα στα καλά του Παναθηναϊκού. Κοιτάξτε εδώ το γύρισμα που έκανε ο Κασάπης. Θα γίνει το λάθος, θα γυρίσει την μπάλα ο Δημητριάδης. Δεν μπορεί ο Σλίσκοβιτς, έκοψε ο Βάντσικ, έρχεται όμως ο Αλεξανδρής. Θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Βάντσικ, θα γίνει έτσι στο 95 το ΑΕΚ Παναθηναϊκός 3-2. Ο Αποστολάκης στο φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Η κεφαλιά, το σούτ από κοντά, έχει ακυρωθεί όμως το γκολ που πετυχαίνει εκεί ο Γεωργιάδης. Για να δούμε, είχε σηκώσει υπόψη στη σημαία. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Θα ξαναδούμε τη φάση. Εδώ ο Αποστολάκης θα κάνει τη σέντρα. Θα πάρει την κεφαλιά ο Καλιτζάκης. Είναι offside βέβαια. Είναι offside ο Γεωργιάδης. Είχε σηκώσει υπόψη στη σημαία. Εκτελείται το κόρνερ από τον Μαραγκό. Θα βγει ο Ατματζίδης, θα διώξει με γροθιές. Η μπάλα έρχεται στον Νιόπλια. Νιόπλιας που κάνει το σουτ, η μπάλα στο δοκάρι. Η μπάλα στο δοκάρι και out. Η μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να ισοφαρίσει. 5 λεπτά ακόμα για να τελειώσει και η παράταση. Ο Νιόπλιας θα εκτελέσει το φάουλ. Στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά. Το πλασέ από κοντά και ισοφάρισε. Είναι ισοφάρισε για τον Παναθηναϊκό από τον Μάρκο. Είναι ο Μάρκος που ισοφαρίζει για τον Παναθηναϊκό. 5 λεπτά πριν τελειώσει η παράταση εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο, σε ένα match thriller, σε ένα match αλυσμόνητο, σε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ένα τελικό που για πολλά χρόνια, για πάρα πολλά χρόνια, είχε να γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ξανά όμως το γκολ και ισοφάρισε για τον Παναθηναϊκό. Ο Νόπλιας θα κάνει το φάουλ, ο Κολτζιδάκης θα πάρει την κεφαλιά. Δεν μπορεί εκεί ο Καλιτζάκης, από κοντά ο Μάρκος, στρώθηκε η μπάλα μπροστά του. Ο Αλεξανδρής κάλυπτε τους δύο παίκτες του Παναθηναϊκού. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ματζίδη, ισοφαρίζει για τον Παναθηναϊκό 3-3. Επαναλαμβάνουμε, ένα παιχνίδι thriller. Ένα παιχνίδι από τα καλύτερα που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Σε έναν τελικό κύπελο Ελλάδας. Δύο πολύ μεγάλες ομάδες που δίνει κάθε μια το δικό της στίγμα. Η ΑΕΚ που έχει πάρει ήδη το πρωτάθλημα παλεύει για να κάνει τον ντάμπλο. Ο Παναθηναϊκός που θέλει αυτό το κύπελο για να πάρει έναν τίτλο. Και πάμε στη Ρώσκη ρουλέτα. Ο τελικός που άρχισε περίπου στις 9:25. Η ώρα είναι 11:15. Και κάτω τα δοκάρια του Ατματζίδης και εκτελεστής για τον Παναθηναϊκό, Καγκουρό από την Αυστραλία, ο Λύσης Χριστοδούλου. Χριστοδούλου θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. 1-0 στα πέναλτι προηγείται ο Παναθηναϊκός. Και εδώ ο Βάντσικ που θα αντιμετωπίσει τον Τόνι Σαββεύσκι. Σαββεύσκι με τον Βάντσικ. 1-1. Σοφαρίζει ΑΕΚ. 1-1 με τον Τόνι Σαββεύσκι.
Ξανά εδώ. Έστειλε την άλλη γωνία τον Βάντσικ ο Σαβεύσκι. Σοφαρίς για την ΑΕΚ. Ο Γιώργος Γεωργιάδης του Καραλάμπους παίρνει λίγα μετραφόρα. Είναι ο δεύτερος παίκτης για τον Παναθηναϊκό. Θα εκτελέσει πέναλτι. Ματζίδης από την άλλη γωνία. 2-1. Ο αρχηγός ΣΑΕΚ παίρνει και αυτός λίγα μετραφόρα. Η μπάλα στα δίχτυα του Βάντσικ. 2-2. Ο Μανέος Σουζουνίδης, ο λίμπερο του Παναθηναϊκού, στο τρίτο πέναλτι. 2-2 στα πέναλτι, 3-3 και στην παράταση. Και τελείωσε ο τελικός. Σουζουνίδης με τον Ατματζίδη. Στο κέντρο ακριβώς, ο Ατματζίδης που χτυπάει την μπάλα με δύναμη. Δεν περίμενε, αλλά αυτά έτσι συνήθως χτυπάει τα πέναλτι ο Ζουνίδης, με δύναμη στο κέντρο. Το 3-2. Ο Βάντσικ παίρνει θέση. Τσάρτας που είναι αριστεροπόδαρος. Θα στείλει την μπάλα out. Ο Τσάρτας θα στείλει την μπάλα out. Θα λέγαμε ο νεαρός, κοιτάξτε τον εδώ. Ο μοιραίος παίκτης μέχρι στιγμής για την ΑΕΚ. Ένας παίκτης όμως που γύρισε το παιχνίδι. Είναι ο παίκτης που γύρισε το παιχνίδι. Στην Αγγλία βέβαια τον έλεγαν ο άνθρωπος του μάτς. Για τον Βασίλη Τσάρτα, ο νεαρός που γύρισε το παιχνίδι. Έφερε την ΑΕΚ μια ανάσα από το να πάρει τον double, να κάνει τον double. Ωστόσο εδώ θα χάσει το πέναλτι. Παραμένει το 3-2. Μαραγκός απέναντι στον Ατματζίδη. Θα μπλοκάρει ο Ατματζίδης. Και εδώ, κοιτάξτε ξανά εδώ, Μαραγκός θα αποκρούσει ο Ατματζίδης. Και έρχεται ο Βασίλης Δημητριάδης. Οι δύο ομάδες που έχουν χάσει από ένα πέναλτι. Δημητριάδης με τον Βάντσικ. Εκτελεί και διώχνει ο Βάντσικ. Αποκρούει ο Βάντσικ. Ο Δημητριάδης και αυτός που δεν μπορεί να το πιστέψει. Είναι και αυτός μαζί με τον Τσάρτα. Οι δύο παίκτες που άλλαξαν το παιχνίδι για την ΑΕΚ. Και όμως είναι οι μοιραίοι θα λέγαμε για την ομάδα τους. Εδώ στη Ρώσικη ρουλέτα. Ο πιο ψύχρεμος βέβαια. Ο πιο σταθερός και ο πιο τυχερός. Θα πάρει το κύπελο. Εδώ βλέπετε τον Στράτο Αποστολάκη. Ο Βασίλης Τσάρτας, οι δύο Βασίλιδες και ο Βασίλης Δημητριάδης. Που ο μεν πρώτος θα στείλει την μπάλα out. Το Τσάρτας θα σημαδέψει τον Βάντσικ. Έπεσε σωστά ο πανύψηλος Πολωνός στη γωνιά του. Ψώνησε θα λέγαμε τον Δημητριάδη. Και τώρα ο Αποστολάκης με τον Ατματζίδη. Αν το βάλει το κύπελο στον Παναθηναϊκό. Αποστολάκης, σημάδα στα δίκτυα. Ο Στράτος Αποστολάκης, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα του Ατματζίδη. Ο Παναθηναϊκός θα πάρει το κύπελο. Το ξαναείδατε, κοιτάξτε εδώ τους φίλους του Παναθηναϊκού σε ένα match thriller, σε ένα match grand guignol, σε ένα παιχνίδι που τα είχε όλα, σε ένα παιχνίδι διαφήμιση του ποδοσφαίρου. Είχε ανάγκη αυτή την δύσκολη περίοδο το ποδόσφαιρο από ένα τέτοιο παιχνίδι. Δεν θυμόμαστε όλα αυτά τα χρόνια, ίσως κάπου εκεί στο 1974, είστε πριν από 20 χρόνια να γίνει ένας τέτοιος τελικός. Να όμως εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ο Παναθηναϊκός για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα πάρει το τρόπαιο. Θα στερήσει από την ΑΕΚ τη χαρά του ντάμπλ. Η ΑΕΚ που έφτασε μια ανάσα θα λέγαμε από το να κάνει το ντάμπλ. Ήρθε ο Μάρκος όμως και ισοφάρισε 5 λεπτά πριν τελειώσει και η δεύτερη παράταση. Έδωσε ένα νέο χρώμα στο παιχνίδι. Εντελώς αγγλικό. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού πανηγυρίζουν. Η ΑΕΚ είναι η μεγάλη τιμένη. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Παναθηναϊκός είναι κυπελλούχος Ελλάδας. Πριν κλείσουμε εδώ από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, να θυμίσουμε ότι η ΑΕΚ του χρόνου θα παίξει το κύπελλο πρωταθλητριών, ο Παναθηναϊκός στο κύπελλο κυπελλούχων, Ολυμπιακός και Άρης στο κύπελλο UEFA. Ενώ εσείς βλέπετε εδώ τις απονομές που γίνονται από την ΕΠΟ και ο Βάντσικ και ολογημένα κρατάει το κύπελλο. Ήταν πολύ θετική συμβολή του, ενώ μεγάλος βέβαια άτυχος και μεγάλος χαμένος. Είναι ο Ηλίας Ατματζίδης που έκανε εκπληκτική εμφάνιση εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Παραλαμβάνουμε, ήταν ένα συγκλονιστικό παιχνίδι.